και είμαστε πάντα εδώ για να ανοίγουμε, όπως είπαμε, κύκλους συζητήσεων πολιτικών με τους πρωταγωνιστές της τοπικής επικαιρότητας πάντα, για να γινόμαστε κατανοητοί, γιατί νομίζω ότι τα καλύτερα μηνύματα στέλνονται μέσα από τους πρωταγωνιστές στην καταγραφή των γεγονότων. Σε μία πρώτη χρονιά που σημειώθηκε πριν μερικές μέρες, 1 Σεπτέμβρη, από τη Νέα Δημοτική Αρχή, μέσα σε ένα νέο εκλογικό περιβάλλον, με την συνένεση να είναι προαπαιτούμενο. Δεν ξέρω βεβαίως τελικά αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί γενικότερα. Θα έχουμε όμως μία συζήτηση με τον κύριο Σολδάτο για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν κατά καιρούς και να ιεραρχήσουμε βεβαίως και τις προκλήσεις των επόμενων χρόνων. Κύριε Σολδάτο, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Κουνάκη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Πρέπει να πω ότι είστε ένας πολιτικός, ανέκαθεν δεν μιλάγατε πολύ, και ως βουλευτής θυμάμαι, ήταν λίγες και ουσιαστικές οι παρέμβασεις σας. Γι' αυτό έχει εξαιρετική σημασία σήμερα εδώ η παρέμβασή σας στον Πρίσμα 91,6. Είναι αλήθεια ότι ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων και εκείνων που ενεπλάκησαν με τα κοινά, που είχαν ως αρχή τους ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ότι μετρούν τα έργα, οι πράξεις. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα, κύριε Σολδάτο, να ξεκινήσουμε. Είπα λίγο πριν, συμπληρώθηκε η πρώτη χρονιά στο τιμόνι του Δήμου του κύριου Καλού με τη δική σας συνεργασία. Από την άλλη, θα ήθελα μια δική σας αποτίμηση του νέου εκλογικού νόμου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ως πολιτικός θέλω να μου πείτε, λειτουργεί, υπάρχουν οι απαιτούμενες συνενέσεις στα σημαντικά ζητήματα που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής? Δηλαδή και εσείς ως υποψήφιος και ο κύριος Καλός είχατε ένα πρόγραμμα δικό σας που απευθυνθήκατε στους συμπολίτες μας. Ο κύριος Καλός όμως νιώθω ότι χρειάζεται να εξασφαλίσει ως δήμαρχος που έχει το τιμόνι τις απαιτούμενες συνενέσεις για να το τρέξει. Μπορεί να το κάνει στον υπερθετικό βαθμό? Η άποψή μου είναι ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι ένας κακός νόμος, παρά τις όποιες διορθώσεις και βελτιώσεις έγιναν στο διάβα του χρόνου. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που ίσχυε κατά το παρελθόν ήταν ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή διέθετε την απαιτούμενη πλειοψηφία και μάλιστα πολλές φορές ισχυρή προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Τώρα, το αν είχε τη δυνατότητα να το εφαρμόσει, αν το εφάρμοζε σωστά, αν τελικώς το πρόσημο ήταν θετικό στη λήξη της τετραετίας ή της πενταετίας, ανάλογα με το πόσο διαρκούσε η δημοτική θητεία, ήταν κάτι που το έκρινε ο κόσμος και ανάλογα αντιδρούσε όταν ερχόταν η ώρα της κρίσης. Τώρα, πέρα από το γεγονός ότι θα έπρεπε αυτά που εκτιμώνται ως ορθά να ψηφίζονται και αυτά που δεν εκτιμώνται ως ορθά από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην ψηφίζονται, θα πρέπει να καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους της κάθε Δημοτικής Αρχής, και δεν περιορίζουμε μόνο στη Λευκάδα, προκειμένου να πείσει κάθε φορά τις Δημοτικές Παρατάξεις ότι αυτό το οποίο προτείνει και ότι αυτό που θα ήθελε, ας πούμε, να εφαρμόσει είναι κάτι το πολύ ωφέλιμο, κάτι που πολλές φορές δεν βρίσκει ανταπόκριση γιατί επικρατεί λαϊκισμός, γιατί. Αφαιρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει προγράμματα, και εδώ που τα λέμε, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε συνένεση. Ναι, δεν αντιλέγω, όμως υπήρξαν και πολλές άλλες που δεν υπήρξε συνένεση. Λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πολλούς δήμους της χώρας να επικρατεί ένα κομφούζιο και μια μη δυνατότητα διοικήσεως και εφαρμογής προγραμμάτων, κάτι που είμαι βέβαιος ότι απεύχονταν εξ αρχής οι δημότες και συνεχίσουν να απεύχονται. Μάλιστα. Κατά καιρούς, μέσα στις συζητήσεις και στα δημοτικά συμβούλια, διαπιστώνουμε, κύριε Σολδάτο, το προβληματικό πλαίσιο λειτουργίας ενός Δήμου. Θέλω να πω ότι ο κύριος Καλός, στη δική σας συνεργασία μόλις αυτή υλοποιήθηκε, κλήθηκε να αντιμετωπίζει ένα οξυμένο πρόβλημα. Και μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook 1 του Σεπτέμβρη επικοινωνιακά θύμισε στην τοπική κοινωνία την υπόσχεσή του ότι σαν πέρυσι τέτοια εποχή τα δεμάτια δημιουργούσαν αυτό το πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στην καθημερινότητά μας, πλέον δεν υπάρχουν, λύσαμε το πρόβλημα των απορριμμάτων. Κερδίθηκε το στοίχημα των απορριμμάτων, κύριε Σολδάτε? Κοιτάξτε, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ως έχει, έτσι. Υπάρχουν δύο δεδομένα εδώ. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο δεδομένο? Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το περσινό καλοκαίρι ήταν εφιάλτης. Και στην εφιαλτική εικόνα πρωταγωνιστούσε η τεράστια δυσοδεία,
αυτή η βρώμα που κατέκλυζε όλη τη Λευκάδα και εξαιτίας της οποίας δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος. Αυτό φέτος λείπει. Έτσι. Και χωρίς αμφιβολία είναι ένα αποτέλεσμα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και, όσων συνήργησαν στο να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είμαι της απόψεως ότι αν η παράταξή μου δεν συνεργαζόταν στον συγκεκριμένο τομέα και αν δεν αντιμετωπίζαμε από κοινού το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα από προκλήσεις, αν θέλετε, και από προσκλήσεις οι οποίες υπήρξαν στη διάρκεια του 12μήνου που πέρασε τόσο εκ μέρους της πολιτείας όσο και εκ μέρους των γειτόνων μας, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω πως ήταν μια επίπονη προσπάθεια, μια διαρκής προσπάθεια. Σε αυτή περηφανευόμαστε και λέμε ότι είχαμε μια τεράστια συμμετοχή, παρά το γεγονός, αν θέλετε, ότι αρχικώς θα θέλαμε να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, όμως οι εξελίξεις υποχρέωσαν και τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και εμάς, να ανταποκριθούμε σε μια διαδικασία η οποία είχε ως αποτέλεσμα το σημερινό που όλοι γνωρίζουμε. Μάλιστα. Να μην βρωμάει η Λευκάδα, να μην μυρίζει η Λευκάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Πράγματι, λοιπόν, τα δέματα μεταφέρθηκαν. Τώρα, το έλυσα το πρόβλημα των σκουπιδιών σημαίνει ότι υπάρχει μια συμφωνία με τους απέναντι. Ναι. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή χτίζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών, αποβλήτων και λειτουργεί. Σημαίνει ότι μεταφέρονται τα δέματα, ότι δέχονται από απέναντι τα δέματα και πάνε στον χιτά της Παλέρου. Σημαίνουν όλα αυτά. Αυτά, όπως ξέρετε, δυστυχώς το γραφειοκρατικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει δεν έχει επιτρέψει ακόμα να γίνει. Μακάρι να, στο τέλος της τετραετίας, να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε λύσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Υπενθυμίζω εδώ και δεν έχω πρόθεση να φλιαρίσω, αλλά απλά νιώθω χρέος μου να το πω ότι σε κρίσιμες περιόδους και σε κρίσιμες ψηφοφορίες ήταν η παράταξη των 11 «Αλλάζουμε πορεία» που έχει επικεφαλής τον κύριο Σολδάτο, η οποία έβαλε την καταλυτική υπογραφή δια της ψήφου, ώστε και, αν θέλετε, να πηγαίναμε στην ατυχήσασα διαδικασία με τους γείτονες προκειμένου να κάνουμε το μικρό φόδωσα, και λέω ατυχήσασα διότι έχει μεγάλες ευθύνες εδώ η κυβέρνηση, άλλα πράγματα συνεννοηθήκαμε να κάνουμε, άλλα καταλήξαμε να κάνουμε με τον διαβαθμικό φορέα. Θα σας πήγαινα εκεί, θα σας πήγαινα εκεί. Αυτά ίσως να μπερδεύουν τους ακροατές μας, αλλά νιώθω την ανάγκη να τα πω. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση και συνεργασία είναι δυνατόν να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό? Να επεξεργαστούμε τα σκουπίδια και να ανατείλει μια περίοδος για την οποία δεν θα μας ανησυχεί το αύριο, αλλά θα το έχουμε λύσει, επειδή θα λειτουργήσουν οι δύο συγκεκριμένοι χώροι, ο χώρος της επεξεργασίας στη Λευκάδα και της και μετά τη μεταφορά τελικώς η κατάληξή τους στον χιτά της Παλέρου. Μάλιστα. Κρατάμε βεβαίως αυτό το οποίο λέτε και τις επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν για τον διαβαθμιδικό ΦΟΣΔΑ, που είχατε εκφράσει στις επιφυλάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την άλλη, βεβαίως είναι Όχι μόνο επιφυλάξεις, είπα ευθέως ότι στέκομαι αρνητικά. Τώρα, το να διοικείται μια διαδικασία που αφορά το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και το Δήμο Λευκάδας και το Δήμο Γανησίου από την έδρα των Ιωνίων νήσων στην Κέρκυρα με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, όταν το Υπουργείο Ενέργειας με υπουργό τον Κωστή του Χατζηδάκη, έτσι, περιβάλλοντος και ενέργειας, το ΙΠΕΝ, έχει κανονίσει και έχει ψηφίσει μια συγκεκριμένη τροπολογία που επιτρέπει αυτή τη συνεργασία μεταξύ των τριών μικρών δήμων. Και τελικώς όλα αυτά πάνε στράφη και πάμε σε μια άλλη διαδικασία, στην οποία μάλιστα δεν συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, έτσι, και αυτά λόγω ενός κακού σχεδιασμού στην νομοθετική διαδικασία, εκ των πραγμάτων υποστηρίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Για να το κλείσουμε αυτό, θέλω να πω από την άλλη ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά, ότι αυτός ο διαβαθμιδικός ΦΟΣΔΑ, που θα λειτουργεί ίσως και σε μια επιχείρηση με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δεν θα διασφαλίζει συνολικά τα συμφέροντα του Ιωνίου, άρα λοιπόν και της περιοχής μας, της Λευκάδας. Μα αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κάθε νησιού ξεχωριστά. Εδώ υπάρχουν Λευκαδίτες που δεν έχουν πάει ποτέ στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, καλά λέω. Υπάρχουν
υπάρχουν ζακυνθινοί που δεν ήρθαν ποτέ στη Λευκάδα. Τι υπάρχουν. Θεωρώ ότι το 90% των ζακυνθινών δεν ήρθαν εδώ, όπως και εμείς δεν έχουμε πάει εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, η συνοχή μιας περιφέρειας εξαρτάται και συναρτάται από πολλές παραμέτρους και δεν είναι ώρα να τις αναπτύξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν έχουν αποτύχει ένα σωρό πράγματα που αφορούν τη συγκεκριμένη περιφέρεια, ξέρετε, παρεθνητικά σας λέω, εγώ έχω άλλες απόψεις για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια περιφέρεια 4 νησιών. Αλλά δεν είναι της ώρας, ίσως σε κάποια μελλοντική εκπομπή να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε γύρω αυτό το θέμα. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν, λέω εγώ, να λειτουργήσει ένα όργανο που έχει πρόεδρο τον Περιφερειάρχη ή την Περιφερειάρχη, την κυρία Κράτσα σήμερα. Έχει 2 περιφερειακούς συμβούλους και 4 δημοτικούς συμβούλους και μάλιστα ο νόμος αυτός λόγω των πληθυσμιακών κριτηρίων να μην δίνει καν τη δυνατότητα αντιπροσώπευσης της Λευκάδας αυτό. Έλεος. Λοιπόν, τι προσδοκάει κανείς από όλη αυτή τη διαδικασία? Προσδοκάει αυτό που γίνεται σήμερα στην Κεφαλονιά, που είναι και υπόδειγμα, αν θέλετε, λειτουργίες διαχείρισης απορριμμάτων. Λοιπόν, γίνεται η συλλογή, γίνεται η επεξεργασία, γίνεται η ταφή του υπολείμματος. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε νησί ξεχωριστά και αν δεν γίνεται σε κάθε νησί ξεχωριστά, αναφέρομαι τώρα εδώ στη Λευκάδα, σε συνεργασία με μια γειτονική περιοχή. Λοιπόν, αποδείχτηκε διαχρονικά ότι η Λευκάδα δεν κατάφερε, θα πω ήταν ανίκανη, να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή να δημιουργήσει ένα χιτή. Τη δεκαετία του 2000, όταν φαινόταν φως στον ορίζοντα, φως στο βάθος του τούνελ, όταν η ορεινή Λευκάδα είχε συνενέσει στο να δημιουργηθεί ένα σχητά, κάποιοι έξυπνοι, και το λέω αυτό θαρετά, λοιπόν, βγήκαν με τίτλο εκείνη την εποχή και με ιδιότητα και ξεσήκωσαν τον κόσμο κόντρα στις αποφάσεις των οργάνων της ορεινής Λευκάδας και να βάγισε το σχέδιο. Λοιπόν, από εκεί και μετά ζητάμε να βρούμε έναν χώρο που θα μπορέσει να λειτουργήσει ως χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων ή απορριμμάτων, απορριμμάτων ή υπολοιμάτων. Και δεν τον βρήκαν ποτέ. Γιατί? Γιατί η Λευκάδα είναι ένα ακριβό οικόπεδο. Γιατί όπου και να βρεθείς υπάρχουν γειτονικοί οικισμοί που δεν θέλουν τον χιτή ή τον χιτά, το χώρο υγειονομικής ταφής, έτσι, το σκουπιδότοπο, να το πούμε πιο απλά, δίπλα τους. Mm-hmm. Λοιπόν, και ψαχνόμαστε. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία, εκ πρώτης, μια πρώτη προσέγγιση με τους δίπλα μετά από χρόνια πολλά, με το Δήμο Ακτίου Βόνητσας. Είπαμε να φτιάξουμε ένα μικρό φόδισα. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μας όθησε σε αυτή την κατεύθυνση με την τροπολογία και λίγες εβδομάδες μετά έρχεται και μας λέει διαβαθμιδικός. Όλα αυτά πάνε περίπατο. Λοιπόν, δεν το εμπιστεύομαι εγώ το συγκεκριμένο σχήμα. Δεν μου αρέσει τον Λευκαδίτη στο θέμα των σκουπιδιών να τον διοικεί κάποιος από την Κέρκυρα, όταν η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν έχει τη συνοχή που θα έπρεπε να έχει, δεν έχει τη λειτουργικότητα, δεν έχει τη δομή. Αυτή είναι η άποψή μου. Και όταν βέβαια η Λευκάδα δεν συμμετέχει. Σωστά. Στο Υγειονομικό Συμβούλιο. Τον κρατάμε αυτόν τον προβληματισμό για να τρέξουμε τη συζήτηση, κύριε Σολάτε. Θέλω λίγο να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό και οξυμένο πρόβλημα, το οποίο συζητήθηκε και στην ειδική συνεδρίαση. Είναι το θέμα της ίδρευσης. Εσείς καταθέσατε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις που θέλουμε λίγο να μας επισημάνετε και πάλι. Από εκεί και πέρα, θεωρείτε ότι ήταν δικαιολογημένη η κριτική που ακούστηκε συγκεκριμένα στον κύριο Λιβιτσάνο για το ότι το καλοκαίρι αυτό, με δεδομένο ότι ήταν μειωμένη τουριστική κίνηση, αντιμετώπισε η πόλη και γενικότερα το νησί προβλήματα? Και αν εσείς πιστεύετε ότι οι ισχυρισμοί του κύριου Λιβιτσάνου, η αιτιολόγηση σας έπεισε, ότι για παράδειγμα ξεκινήσαμε να αλλάξουμε κάποια δεδομένα και εμείς, και ολοκληρώνω, μείναμε με την εντύπωση ότι η ίδρευση ήταν ένα μπάχαλο τα προηγούμενα χρόνια. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, εκτός κι αν έχουμε λανθασμένη εντύπωση. Όχι, έχω την ίδια εικόνα με εσάς. Ήταν πράγματι ένα μπάχαλο. Έχω τόνισα μάλιστα και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η αθρώα ανάπτυξη και η άνθηση του τουριστικού προϊόντος στην ιδιαίτερη μας πατρίδα την τελευταία 20ετία είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καινούργιες απαιτήσεις και ανάγκες σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως εκτός από τα οδικά δίκτυα και τη διαχείριση των απορριμμάτων, στο ζήτημα της υδροδότησης. Έτσι. Η Λευκάδα, δια των αυτοδιοικητικών της αρχών, δεν μπόρεσε δυστυχώς να παρακολουθήσει τη διόγκωση του προβλήματος της υδροδότησης. Τα προβλήματα που λυνόταν κάθε φορά ήταν λιγότερα από αυτά που δημιουργούνταν. Αποτέλεσμα γιγάντος του ζητήματος. Κάθε χρόνο δηλαδή, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, αν προσδοκούσε ο πολίτης και αν προσδοκούσε και η αντιπολίτευση ή η συμπολίτευση εντός ή εκτός εισαγωγικών μέσα σε ένα χρόνο να λυθεί το πρόβλημα, νομίζω πως είναι υπερβολικό. Θα έπρεπε όμως να έχει μπει μια καλύτερη σειρά ενδεχομένως. Ο εχθρός
του καλού λένε κάποιοι είναι το καλύτερο, δεν υπάρχει αμφιβολία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ υποστηρίζω πως η κατάσταση σήμερα ήταν καλή. Ξέρουμε ποια ήταν τα δεδομένα τα φετινά, δεν ήταν ο κόσμος ο περσινός, δυστυχώς για τη Λευκάδα δεν ήταν ο περσινός ο κόσμος. Πιστεύω ότι αν είχαμε τον περσινό τον κόσμο και μεγαλύτερης διάρκειας σεζόν θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα της υδροδότησης. Παραμένω με προσδοκία. Να δώσω, είμαι άνθρωπος, ξέρετε, με υπομονή. Και είμαι και άνθρωπος ο οποίος τιμάει τις σχέσεις του και θέλω να δίνω ευκαιρίες. Λοιπόν, προσδοκώ και περιμένω, όπως δήλωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την εξέλιξη του ζήματος εν ώψη της νέας χρονιάς. Να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα σε αυτή την προσπάθεια που, όπως δηλώθηκε εκ μέρους του κυρίου Λιβιτσάνου, γίνεται. Να είστε βέβαιος ότι ο πρώτος, ο οποίος θα τον ψέξει, εφόσον δεν υπάρξουν ορατά αποτελέσματα προσπάθειας αλλά και θετικής εκφάσεως του ζητήματος, θα είμαστε εμείς. Δεν χαρίζουμε καθένα. Θέλουμε και να περιμένουμε. Θέλετε να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Καταλογίζω στους σημερινούς διαχειριστές του προβλήματος της ίδρυφης ότι δεν είχαν τα αντανακλαστικά που ενδεχομένως απέκτησαν όχι από την πρώτη στιγμή άλλες δημοτικές αρχές, αλλά με το πέρασμα του χρόνου. Ξέρω πολύ καλά ότι σε κάποιες από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές υπήρχαν άνθρωποι που ξυπνάγανε 4 ώρα το πρωί, που σηκωνόταν, ανά πάσα στιγμή και αντιμετωπίζαν προβλήματα των χωριών της Λευκάδας, στέλνοντας τους κατάλληλους ανθρώπους και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκεί νομίζω πως πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν είναι το θέμα της καθημερινότητας, είναι ότι έχουμε ένα χάος πραγματικά στο δίκτυο και πρέπει να είναι stand-by μια ομάδα ανθρώπων για να λύνει προβλήματα. Διότι σε ένα χωριό, όταν το καλοκαίρι καθυστερήσει 1, 2 και 3 μέρες, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Σωστά. Πάνω σε αυτό, κύριε Σουρδάτε, και επειδή έτυχε χθες να φιλοξενήσω τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ραβανή, που το 2011 είχε φέρει τη λύση σε ΕΙΔΑΠ, μνημονεύτηκε η ΕΙΔΑΠ και στην ειδική συνεδρίαση. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο είναι απαγορευτική μια ενδεχόμενη ανάμιξη της ΕΙΔΑΠ στην αντιμετώπιση του προβλήματος? Θέλω λίγο να κρατήσω μια σημείωση. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τη συνέντευξη του κ. Ραβανή, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μια μελέτη στο Δήμο, αναζητήστε την, μας είπε, για δημιουργία δημόσιας επιχείρησης ίδρυσης αποχέτευσης, δημοτική, συγγνώμη, στο Δήμο, όπου η κοστολόγηση του κυβικού είναι πιο ψηλή από όσο μας έδινε η ΕΙΔΑΠ το 2011. Θέλω να πω, είναι όριμη η κοινωνία και χρειάζεται και πολιτικό θάρρος, αντιλαμβάνομαι, το να με ρεαλισμό να συζητήσουμε τη λύση της ΕΙΔΑΠ ως ολική αντιμετώπιση του ζητήματος. Κοιτάξτε, καταρχήν έχει πέσει στην αντίληψή μου αυτού του είδους η επιχειρηματολογία. Και ασφαλώς είμαι γνώστης της αντιδράσεως μεγάλου μέρους των κατοίκων της Λευκάδας στην περίοδο εκείνη. Ναι. Εξαιτίας της αντιδράσεως της οποίας αναγκάστηκε η τότε Δημοτική Αρχή να μην προχωρήσει και το θέμα να παραμείνει όπως έχει. Τώρα, ως προς το γεγονός ότι υπάρχει μελέτη, θα πρέπει να τη δούμε. Πάντως, εδώ έχω να πω το εξής. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και αναζητήσετε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης Αποχέτευσης, τις ΔΕΙΑ, το τελευταίο γράμμα είναι το αρχικό της κάθε περιφερειακής ενότητας. Σωστά. Ή του κάθε Δήμου, μάλλον καλύτερα. Mm-hmm. Του κάθε Δήμου. Δηλαδή, στη Λευκάδα, αν ποτέ γινόταν, θα λεγόταν ΔΕΙΑΛ. Ναι. Στα Γιάννενα λέγεται ΔΕΙΑΙ. Μάλιστα. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. Λοιπόν, εκεί θα δούμε λοιπόν δεκάδες τέτοιων δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εκ των οποίων άλλες λειτουργούν με εξαιρετικά αποτελέσματα, άλλες με ικανοποιητικά, άλλες ενδεχομένως είναι και προβληματικές. Όπως ακριβώς το λέω. Είναι θέμα management, είναι θέμα δομής, είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα επιχειρηματικής διαδικασίας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, διότι δεν μπορείς να χαρίζεσαι και δεν μπορείς να περιμένεις κάποιον να πληρώσει και ταυτόχρονα να καταναλώνει. Mm-hmm. Όταν καταναλώνεις πρέπει να πληρώνεις, κατά ψέματα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε τι είναι πιο συμφέρον. Μια δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης, να δούμε αυτή τη μελέτη, να την επικαιροποιήσουμε. Και να γίνει γρήγορα αυτό, να γίνει στο προσεχές δίμηνο, τρίμηνο. Mm-hmm. Και να το συγκρίνουμε με μια πρόταση που τυχόν υποβληθεί από μια αντίστοιχη εταιρεία σαν αυτή της ΕΙΔΑΠ. Ξέρω ότι υπάρχει ΕΙΔΑΠ νήσων, έτσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει να το επιδιώξουμε και να κάνουμε συγκρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τις δικές μας δυνατότητες, της σημερινής
δημοτικής υποστάσεως στη Λευκάδα, είμαι λίγο απογοητευμένος. Δεν νομίζω ότι καταφέρει από μόνη της να λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα που, όπως είχα την ευκαιρία στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελείται, δεν είναι μόνο διάστατη, είναι τρισυπόστατη, είναι τρισδιάστατη. Είναι η επιδίωξη του να έρθει νερό από τον Αγίου Γιώργη, είναι η αδύνατη ανάγκη να αξιοποιηθούν οι υδάτινοι πόροι της Λευκάδας που δεν το έκανε καμία μα καμία δημοτική αρχή στο παρελθόν. Ναι. Μα καμία δημοτική αρχή, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν. Δεν μπορεί να έχεις, κύριε Κουνιάκη, στη Λευκάδα αυτή την τεράστια υδατόπτωση. Σωστή. Είχα τονίσει εδώ πέρα, είχα τονίσει το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι το οποίο υπάρχει σε μια μελέτη αναφορά εκατοντάδων σελίδων του κυρίου Ξενοφόντα Σταυρόπουλου, που ήταν πρόεδρος στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, έτσι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ότι η Λευκάδα είναι ένα από τα λίγα μέρα, από τα λίγα μέρη της Ελλάδας που έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα μεγάλου ύψους βροχοπτώσεων. Εδώ λέω ότι είναι η βορειοδυτική Ελλάδα αυτή που έχει αυτό το πλεονέκτημα. Στη γλώσσα των μετεωρολόγων λέγεται ότι φτάνει τα 1000 χιλιοστά ανά έτος το ύψος των βροχοπτώσεων. Βροχοπτώσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 1000 τόνοι νερό αναστρέμα. Επαναλαμβάνω. 1000 τόνοι νερό αναστρέμα ετησίως. Όταν ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι κάτω από το μισό. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα παίρνουμε νερό από αλλού, θα μαλώνουμε, θα τσακωνόμαστε, θα αυξάνουν οι ανάγκες της Λευκάδας και εμείς θα αφήνουμε αυτό το νερό να πηγαίνει χαμένο και να πηγαίνει στη θάλασσα. Λοιπόν, να γίνουν οι κατάλληλες λίμνοδεξαμενές. Η μία είχε γίνει προσπάθεια στο παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε αδράνεια. Να γίνουν τα κατάλληλα φράγματα. Δεν λέω αύριο το πρωί. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και ασφαλώς εδώ πρέπει να πρωταγωνιστήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, να το πάρουν πάνω τους, να η μελέτη υπάρχει, να επικυρωποιηθεί και να απαιτηθεί από την πολιτεία επιτέλους να προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό που, κατά την άποψή μου, γιατί είμαι και των συγγενικών επιστημών προς αυτές που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού, έτσι, θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε και όλες μας τις ανάγκες. Μάλιστα. Στην προσεχή δεκαετία. Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σήμερα όσο μπορούμε κατά τον καλύτερο τρόπο, είτε με την δημοτική επιχείρηση ίδρυσης υποχέτευσης, είτε με μια συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, είτε με κάποιον άλλον τρόπο, αλλά θα πρέπει να σχεδιάσουμε μεσοπρόθεσμα. Δεν λέω μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα. Και πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό. Επιτέλους, να πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Έχω την απέτηση από τις αρχές του τόπου μου να έχουν στόχο χρονοδιάγραμμα. Το ξαναλέω, στόχο χρονοδιάγραμμα. Στόχους και χρονοδιάγραμμα. Να μας πούν λοιπόν οι αρχές αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι αρχές. Είναι η Δημοτική Αρχή, είναι η Περιφερειακή Αρχή και είναι και ο εκπρόσωπό μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι, να βάλουν στόχους και να κάνουν σε συνεργασία με την κυβέρνηση σημερινή και την αυριανή, αν αλλάξει κάποια στιγμή, ένα χρονοδιάγραμμα και να ξέρουμε κι εμείς ότι, ξέρετε, εμείς λέμε αυτό, θα το κάνουμε σε 3, σε 4, σε 5, σε 10 χρόνια, αλλά να μπορούμε να λέμε ότι δουλεύουμε βάσει ενός σχεδιασμού. Λοιπόν, δεν την μπορώ άλλο αυτή την αταξία. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Τα χρόνια που πέρασαν και τον καιρό που υπηρέτησα και εγώ ως βουλευτής τη Λευκάδα, σε συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές της Λευκάδας, μα με τον κύριο Φέτση κάποτε, μα με τον κύριο Αραβανή αργότερα, μα με τον ομάρχη, μα με τον δήμαρχο, κάναμε σχεδιασμό και είχαμε αποτελέσματα σε όλα τα θέματα που απασχολούσαν τη Λευκάδα. Αυτό το σχεδιασμό και αυτή τη συνεργασία σήμερα εγώ δεν τη βλέπω και δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης που λέτε για τις συνεργασίες, θέλω λίγο να αναφερθούμε στη δική σας σχέση με την παράταξη του κύριου Καλού. Ο κύριος Καλός συνεργάζεται και με τον κύριο Λιβιτσάν, έχουν κάνει σύμπραξη οι δύο παρατάξεις. Εσείς επιμένετε να υπογραμμίζετε πολλές φορές το πλαίσιο της συνεργασίας σας με τον κύριο Καλό. Και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί οι προτάσεις σας να ταιριάζουν. Για ποιο λόγο έχετε σκεφτεί ένα πιο στενό πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Σολδάτε, με τον Δήμαρχο Λευκάδας, ίσως και με άλλα μέλη της παράταξής σας, να δίνουν το παρόν σε θέσεις κλειδιά στη Δημοτική Αρχή? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Δεν επεκφεύγω εγώ σε ερωτήσεις, όσο κρίσιμες, όσο δύσκολες και να είναι. Να είμαστε εξηγημένοι πάνω σε αυτό. Λοιπόν,
ο κύριος Δήμαρχος με την παράταξη του κυρίου Λιβιτσάνου κάναν την λεγόμενη σύμπραξη, που στην νομοθετική γλώσσα έχει μια συγκεκριμένη υπόσταση. Έτσι. Δεν είναι το σύμπραξη, δεν σημαίνει «Α, συνεργάζουμε, βρισκόμαστε και πάμε μαζί». Υπογράφουν την κοινή τους διακήρυξη. Οι δύο ομάδες συγχωνεύονται χωρίς δυνατότητα επιστροφής σε δύο ομάδες πλέον. Είναι μία δημοτική ομάδα, είναι η ομάδα της Δημοτικής Αρχής και πάνε πακέτο. Αυτό λέει ο νόμος, λίγο πολύ. Έτσι. Ναι. Τώρα, οι 9 βέβαια που προέκυψαν μέσα από αυτή τη σύμπραξη δεν είναι αρκετοί ούτε για να δώσουν πλειοψηφίες, αλλά ούτε, αν θέλετε, και να δώσουν τα απαιτούμενα στελέχη που καμιά φορά χρειάζονται εκ μέρους των αιρετών, προκειμένου να διοικηθεί ο Δήμος. Εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή, όταν προέκυψε το πλαίσιο στήριξης, ότι η ανταπόκρισή μας στην πρόσκληση της του τότε νέου δημάρχου αποτελούσε συνεισφορά της δημοτικής μας παράταξης στο έργο που πρέπει να επιτελεστεί. Και μόνο έτσι πρέπει να εκλαμβάνεται, χωρίς να αποτελεί στοιχείο συνεργασίας βασισμένο σε προγραμματική συμφωνία. Δεν έχουμε κάνει προγραμματική συμφωνία. Έτσι, συνεισφέρουμε στα πλαίσια του δυνατού τις δυνάμεις οι οποίες μας έχουν ζητηθεί και στηρίζουμε αυτά που θεωρούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε. Θα μου πείτε, δεν έχετε, δεν έχετε συνεργασία, δεν κουβεντιάζετε νωρίτερα. Σωστά. Η απάντησή μου είναι σε πολλά ναι, σε πολλά όχι. Και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ όμορφα και, και με πολύ αξιοσύνη, θέτουμε τους προβληματισμούς μας και πολλές φορές έχουμε έρθει σε αντίθεση με τις προθέσεις και τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής. Θέλετε να σας πω και κάτι, εγώ μπορώ να υπενθυμίσω και περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι είναι περισσότερα. Δεν νομίζω πως είναι περισσότερα τα θέματα που υπερψήφισε η δική μου παράταξη από την παράταξη του κυρίου Δρακονταϊδή στον χρόνο που πέρασε. Και αν είναι λίγο περισσότερα, είναι ελαχίστως περισσότερα. Αντιθέτως, είχαμε διαφωνίες σε αρκετά. Υπήρξαν θέματα τα οποία ο Δήμαρχος τα πέρασε σε συνεργασία με την παράταξη του κυρίου Δρακονταϊδή και με αντίθεση δική μας. Λοιπόν, αυτά να λέγονται. Τώρα, το γεγονός ότι εμείς δεν υψώνουμε τόνους, δεν υβρίζουμε, δεν λέω ότι το κάνουν όλοι εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως, όχι έτσι, δεν βγάζουμε κραυγές, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα συγκρότησης και είναι και θέμα απόφασης της παράταξής μου. Να πολιτευόμαστε με αξιοσύνη και με βάση αυτό που θεωρούμε ότι κάνει τη Λευκάδα καλύτερη και δεν την αφήνει στάσιμη. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό όμως. Εγώ θέλω να θυμίσω. Παρακαλώ, τώρα μου έρχεται στο νου. Σχέδιο Ιδρυού Μεγάλου Αυλακίου. Ένα θέμα που είναι σε τέλμα εδώ και δεκαετίες. Ήρθαμε σε διαφωνία. Δεν πέρασε. Αν και ψηφίστηκε από την παράταξη του Δημάρχου και του κ. Δρακονταϊδή. Το θέμα των νεκροταφείων. Δεν πέρασε η δική μας άποψη. Πέρασε η άποψη του Δημάρχου σε συνεργασία με του κ. Δρακονταϊδή. Κάποια άλλα ψηφίσματα το ίδιο. Περιπτώσεις εργαζομένων που είχαν ζητήσει να μείνουν ενώ δεν υπήρχε δυνατότητα στο Δήμο. Η οικονομική δυνατότητα ανταποκρίσεως εκ μέρους του Δήμου και άλλα ζητήματα. Θέλω να πω ότι συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο, δεν έχω κανένα παράπονο όταν πρόκειται για πολύ βασικά ζητήματα, καθόμαστε πάνω σε ένα τραπέζι, ανταλλάσσουμε απόψεις. Σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουμε διαφωνήσει και η διαφωνία μεταφέρθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως εκεί τοποθετήθηκε ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει σύμπραξη και ότι είμαστε μια παράταξη. Για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, από την άλλη όμως παρατηρούμε από την παράταξη του κύριου Δρακονταϊδή μια διαφοροποίηση του αντιπολιτευτικού τόνου. Δηλαδή, έχει ψώσει τον αντιπολιτευτικό τόνο ο κύριος Δρακονταϊδής, θέτει τις διαχωριστικές γραμμές. Υπάρχει ενδεχόμενο στα πλαίσια μιας δικής σας, ενός δικού σας επαναπροσδιορισμού του σχεδιασμού να τραβήξετε περισσότερο κόκκινες γραμμές ή να στυλιτεύσετε επιλογές με περισσότερο έντονη πολιτική χρειά. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Ναι, νομίζω ότι το εισπράττω. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι διαφορετική η θέση δική μας, διαφορετική η θέση του κυρίου Δρακονταϊδή. Εμείς πολιτευόμαστε με βάση τις αξίες μας και με βάση την επιθυμία μας η Λευκάδα να πάει μπροστά. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, θα στηρίξουμε οτιδήποτε είναι σωστό. Έχουμε έρθει σε μια στήριξη, δίνουμε μια στήριξη στον κύριο Καλό. Ασφαλώς τελειώνουν τώρα οι πρώτοι μήνες στο τέλος του 20. Θα ξανακουβεντιάσουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει το ίδιο παράπονο. Πολλά πράγματα περάσανε επειδή υπάρχουμε εμείς. Και εγώ δεν έχω και παράπονο ιδιαίτερο, διότι ξέρω ότι πολλά πράγματα θα πηγαίνανε πίσω αν είχε διαφορετικές συμπεριφορές ο Δήμαρχος. Λοιπόν, εδώ είναι το πεδίο δόξης λαμπρό να συνεχιστεί μια συνεργασία η οποία ως μοναδικό
Στόχο έχει το να βελτιωθούν τα πράγματα στη Λευκάδα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν κάποιες προσδοκίες εκ μέρους μας, όπως υπάρχουν προσδοκίες και από την πλευρά σας και υπάρχουν και προσδοκίες εκ μέρους των πολιτών. Και ποιες είναι αυτές? Θέλουμε, για παράδειγμα, εγώ γνωρίζω ότι ο Δήμαρχος ταλανίστηκε πάρα πολύ με το θέμα των σκουπιδιών, διότι άλλο είναι να λέμε στηρίζουμε προτάσεις και καταθέτουμε τις απόψεις μας, και άλλο είναι να το παίρνει στους ώμους του, να είναι από το πρωί στο βράδυ στο τηλέφωνο, να τρέχει στην Αθήνα, να έρχεται σε συνεργασία με τους δίπλα, τους απέναντι δηλαδή, ναι, οι οποίοι ήταν έτοιμοι λίγο πολύ και τη συμφωνία αυτή να μην την τηρήσουν λόγω των εξελίξεων με τον διαβαθμιδικό Φόλσε. Λοιπόν, ξέρω και το άγχος του, καταλαβαίνω και το στρες του, τα έχω περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και επομένως μπορώ να αντιληφθώ το πόσο δύσκολα περνάει. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό δαπάνησε και πολύτιμο χρόνο, το οποίο στέρισε ενδεχομένως τη δυνατότητα να οργανωθούν όλα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν εγώ την επόμενη χρονιά, και εύχομαι ολόψυχα να έχω πάρα πολύ κόσμο η Λευκάδα, θα ήθελα λοιπόν ότι στην περίπτωση που η Λευκάδα έχει τον κόσμο που είχε πέρυσι το 2019, να μην αντιμετωπίσει αυτό το αλαλούμ, παραδείγματος χάρη, το συγκοινωνιακό και του πάρκινγκ των χώρων στάθμευσης που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να έχει οργανωθεί με συγκεκριμένους τρόπους που τους έχουμε προτείνει και που δεν θέλω τώρα να καθίσω να αναπτύξω. Τους έχω πει και προεκλογικά, τους γνωρίζετε κι εσείς. Θα ήθελα το θέμα του νερού, όπως δήλωσε ο κύριος Λιβιτσάνος, να έχει μια καλύτερη αναφορά από την σημερινή κατάσταση. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία τρέχουν και στα οποία δεν πρόκειται να χαριστούμε, γιατί θα έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια. Τις απαιτήσεις μας τις έχουμε. Όπως ξέρω ότι και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπάρχει η αντίληψη ότι δεν δίνουμε στον εαυτό μας περιθώρια πλέον να καθυστερήσουν πράγματα τα οποία είναι αναγκαία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι και αυτοί θα προτάσουν ως κυρίαρχα και αναγκαία, αλλά και από την πλευρά μας αυτές οι προσδοκίες περιμένουμε να υλοποιηθούν. Άρα, με την εξέλιξη του χρόνου δικαιώνονται οι όποιες συνεργασίες και στηρίξεις. Από την εξέλιξη του χρόνου ενδεχομένως προκύπτουν και ζητήματα απαιτήσεων και υψηλών τόνων και κόκκινων γραμμών. Κανένας δεν μπορεί να προκαθορίσει το τι ήθελε να συμβεί στο μέλλον. Έτσι. Πάντως, γεράμαι ξεκάθαρος, αν και μάλλον με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνω και μια απάντησή σας. Αν μου ζητούσατε να βάλω ένα πρόσημο στη σημερινή κατάσταση, θα ήταν οπωσδήποτε θετικό το πρόσημο από το έργο της Δημοτικής Αρχής. Και επίσης εδώ υποχρεούμε να πω, επειδή αναφερθήκατε στην παράταξη κυρίου Δρακονταϊδη, ότι άρχισε να υψώνει, δεν ξέρω αν άρχισε να υψώνει δικαιολογημένα. Δηλαδή, τι έκανε? Έπρεπε να περάσει 6, 8, 10 μήνες για να αρχίσει να υψώνει? Ούτε γνωρίζω αν θα υψώσει ακόμα περισσότερο τους τόνους στο μέλλον. Εγώ γνωρίζω ότι οι τόνοι υψώνονται όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και δεν υψώνονται όταν δεν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Με την έννοια ότι δίνει πίστοση χρόνου για να δώσει το στίγμα της η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, ψήφισε προϋπολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα και από εκεί και πέρα νιώθει την ανάγκη πολλές φορές να υπερασπιστεί και τα έργα τα οποία έγιναν μελέτες και τα υλοποιεί τώρα η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, φροντίζει να το θυμίζει. Είναι ένα άλλο θέμα, δεν τους στερεί κανένα το δικαίωμα να προασπίσουν το έργο που θεωρούν ότι ήδη έπραξαν. Εμείς έχουμε μια διαφορετική γνώμη, το γνωρίζετε κι εσείς, όπως θεωρώ ότι διαφορετική γνώμη έχουν και οι Λευκαδίτες. Και αυτό προέκυψε και από το αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών. Σωστά. Για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, έχω δύο ερωτήματα που ο κόσμος συμμετέχει και χαίρομαι. Αν ορεινή Λευκάδα, υποσχέσεις για το θέμα των ανεπιτήρητων, έχουν ακουστεί οι δράσεις, δύσκολο το πρόβλημα, παραμένει όμως οξυμένο, πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σολδάτε? Μου είπατε για δύο ερωτήσεις. Θα μου πείτε μία-μία. Ό,τι θέλετε. Απαντήστε όπως θέλετε. Ναι, ναι. Όχι, ό,τι θέλετε εσείς, δεν με πειράζει. Λοιπόν, ανεπιτήρητα, κοιτάξτε, έχει γιγαντωθεί το πρόβλημα, είναι τεράστιο. Είμαι πληροφορημένος. Συνεχάριν για την προσπάθεια που έχει κάνει ο κύριος Ζουριδάκης, ο αντιδήμαρχος, την μέχρι τώρα, και η οποία είχε αποτελέσματα. Δεν φτάνει το αποτέλεσμα αυτό. Η προσπάθεια όμως ήταν τεραστία, ήταν μεγάλη. Επιστρατεύτηκαν από άλλες περιοχές, δεν είμαι ο καταλληλότερος για να περιγράψει όλη υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζω ότι επιστρατεύτηκαν από τον Αστακό άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη συλλογή των ανεπιτήρητων βοηδών, με το σταυλισμό τους, και ένα μεγάλος αριθμός ανεπιτήρητων αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχιστεί και να ελαττωθεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν συνεχιστεί αυτό ο
ο ρυθμός, προσέξτε τα λόγια που χρησιμοποιώ, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός αντιμετωπίσεως, πιστεύω ότι το επόμενο καλοκαίρι τα προβλήματα θα είναι πάρα πάρα πολύ λιγότερα και πιστεύω ότι και στο τέλος της τετραετίας ίσως να έχουμε φτάσει στην αντιμετώπιση, στην πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα πρόβλημα που δεν λύνεται σε μια μέρα. Σωστά. Αλλά αυτό προϋποθέτει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε φέτος. Είμαι πληροφορημένος ότι καταφέρανε και πιάσανε καμιά πενταριά ανεπιτήρητα από ένα τριψήφιο νούμερο που άλλοι λένε. Να μην μπω όμως σε. Μην πείτε, δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τα πράγματα θα είναι καλά στο τέλος της τετραετίας. Ας υπάρχει λίγο υπομονή. Ξέρω, είναι δύσκολο, καταστρέφουν περιουσίες, αλλά είναι και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που δεν διευκολύνει. Είναι και η ορεινή λευκάδα και το κάθε ορεινό μέρος, το οποίο δεν δίνει δυνατότητα άμεσης αντιμετωπίσεως. Ωστόσο, περιμένω. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Το έθεσε και χθες ο κύριος Αραβανής με τον Άγιο Μινά. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί το αυτονόητο, κύριε Σολδάτε? Και μου το λέει εδώ πέρα, μου το λένε και ακροατές. Γιατί ενώ έγινε μια πολύ ωραία ανάπλαση, ποδηλατόδρομοι, υπάρχουν ακόμα κάποιες ελλείψεις του έργου. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να επιβληθεί η τάξη? Θα μου πείτε τώρα, δεν είσαι αστυνομική διεύθυνση εσείς. Έχει να κάνει, κύριε Σεχουνιάκη, με αυτό που είπα νωρίτερα, με το θέμα του κυκλοφοριακού, ναι. το οποίο επισήμανα ως εξαιρετικά αρνητικό μέχρι και πέρυσι και το οποίο ήταν λίγο κάπως καλύτερα φέτος, επειδή δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα το συγκοινωνιακό, το θέμα της, το θέμα της αντιμετωπίσεως του κυκλοφοριακού και των χώρων στάθμευσης είναι ένα ζητούμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη σωστή οργάνωση και με τα σωστά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Υπάρχουν αδυναμίες. Ξέρω ότι ο αριθμός των ατόμων της Δημοτικής Αστυνομίας είναι μονοψήφιος. Έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ωστόσο, είμαι της απόψεως ότι σε συνεργασία με τη διοίκηση της αστυνομίας στη Λευκάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα και να μην παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα όχι μόνο εκεί αλλά και στην πόλη της Λευκάδας που όπως ξέρετε το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα μου επιτρέψετε έτσι, τελειώνοντας να πω και κάτι ακόμα ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δει με περίσσια ενδιαφέροντος και λίγο τα χωριά μας που μπορεί να μην έχουν πολλούς ψηφοφόρους και πολλούς κατοίκους το χειμώνα αλλά είναι ο ζωντανός καθρέφτης των επισκεπτών μας. Οι επισκέπτες δεν περιορίζονται μόνο στο να κάνουν βόλτες στις ακρογιαλιές μας, ανεβαίνουν στα βουνά, θέλουν να βλέπουν αγροτικούς δρόμους στους οποίους περνάνε με τα τζιπ τους, θέλουν να κάνουν αναβάσεις, θέλουν να περπατήσουν ας πούμε στην Ήπεθρο και επομένως εκεί η εικόνα πρέπει να βελτιωθεί. Μια εικόνα η οποία θα διευκολύνει και τους αγρότες μας, αυτούς που έχουν απομείνει με τους μικρούς πλήρους και οι οποίοι δυστυχώς συνεχίζουν να διαμαρτύρονται και να νιώθουν ότι για μια ακόμα φορά δεν είναι η φωνή τους ενδεχομένως τόσο ισχυρή ώστε να υπάρξει και ανταπόκριση και να λυθούν τα προβλήματά τους τα οποία όμως υφίστανται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο συνδυάζεται με τη διασκέψεις πάλι. Υπάρχει μια κριτική από μερίδα της αντιπολίτευσης ότι πρέπει να γίνει εκ του σύνεγγες με φυσική παρουσία πάλι. Ένα σχόλιο γι' αυτό και επίσης το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται λεκτικές υπερβολές στις τοποθετήσεις με αποτέλεσμα ο κόσμος να δυσανασχετεί όταν υπάρχουν εντάσεις, κύριε Σολδάτε. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δηλαδή, πρόσφατα αποχώρησε για παράδειγμα ο κύριος Ζακονταϊδής και η παραταξή του από τη διάσκεψη λόγω μιας διαφωνίας για μια επιτροπή για τα ανεπιτήρητα. Θέλω λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Εγώ και θα σύστηνα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να έχει τις κεραίες του τεντωμένες, να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο, να Μάλιστα. μην πιστεύει ότι όλοι λειτουργούν με ένα πλαίσιο που ο ίδιος επιθυμεί. Δεν θα το έλεγα δεοντολογίας ή καθώς πρεπισμού, γιατί δεν κατέχει το αλάνθαστο του Πάπα. Έτσι. Λοιπόν, με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να εξελίσσονται συζητήσεις πέρα από το πλαίσιο εκείνο που ορίζει ο κανονισμός, ο οποίος κανονισμός θέλει και αυτό στην αναθεώρησή του. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια, αλλά μας διέκοψε ο κορονοϊός. Ωστόσο, οι χρόνοι πρέπει να τηρούνται και αυτό είναι ευθύνη του Προεδρείου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα, από την άλλη μεριά, εντάξει, τώρα θέλουμε να κερδίσουμε πόντους δημιουργώντας κάποιες καταστάσεις. Αφήνουμε καταστάσεις να εξελιχθούν, αφήνουμε δεν ξέρω τι οτιδήποτε και λέμε κάποια στιγμή δεν πάει άλλο. Αυτό μπορεί κανείς να το προασπίσει όταν κάνει και παρέμβαση νωρίτερα. Το έχω κάνει εγώ στο παρελθόν, θα το ξανακάνω και στο μέλλον. Πάντως, εδώ το ζήτημα, καταλαβαίνετε, ότι δεν είναι ούτε θέμα παράταξης Σολδάτου, ούτε θέμα παράταξης Δημάρχου, ούτε θέμα παράταξης, ξέρω εγώ,
Δρακονταϊδη. Είναι θέμα Προεδρείου καθαρά. Και όταν λέω Μάλιστα. Προεδρείο, είναι τρεις το Προεδρείο. Και όταν προεδρεύει ο Πρόεδρος και κάποια πράγματα δεν τα παίρνει χαμπάρι, καλά είναι ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας να τον κουνάνε και να του επιστήνουν την προσοχή. Αναφορικά με τις τηλεδιασκέψεις. Ακούστε, είναι ένας μοντέρνος τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, δεν το θέλει κανένας από εμάς. Θέλουμε τη ζωντανή συζήτηση. Οι συνθήκες είναι που μας οδηγούν εκεί. Και δυστυχώς σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν την Άνοιξη. Μάλιστα. Το ξέρετε από τα κρούσματα. Σωστά. Δεν έχω ενημερωθεί το τι γίνεται σήμερα, αλλά ξέρω ότι έχουμε φτάσει σε τριψήφια νούμερα τον τελευταίο καιρό και περιμένουμε τον ρυθμό μετάδοση των κρούσματων να κατέβει κάτω από ένα. Είχαμε την πληροφόρηση πριν λίγο καιρό ότι ήταν στο 0,85. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι να διατηρηθεί και μακάρι να ελεγχθεί. Εδώ δεν βλέπετε τι κάνει η κυβέρνηση και τι κάνουν οι ειδικοί. Προσπαθούν να ελέγξουν το ζήτημα στα σχολεία με τις μάσκες, χωρίς να έχει τις επιπτώσεις που έχουν αντανάκλαση στο βιοπορισμό μας και στα οικονομικά του τόπου. Είναι μια δύσκολη εποχή. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να μαζευτούμε σε μια αίθουσα 200 τετραγωνικών και εκεί μέσα να είναι όλος ο κόσμος και να... Καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Αφού εγώ είμαι... οι αποστάσεις που έχω από το διπλανό μου είναι 20 πόντι, 20 εκατοστά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι και επαγγελματίας, έχω και κάποιες μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες τις προστατεύω. Εκεί εφαρμόζω κάποιους κανόνες. Ήδη οι κανόνες θέλουν να εφαρμόζονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Σορδάτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε, αλλά δεν μιλάτε συχνά. Οπότε θέλαμε έτσι λίγο να έχουμε μια συζήτηση εδώ στη δημοσιοσφαίρα. Ελπίζω να έδωσα απαντήσεις και να δημιούργησα και κάποιους προβληματισμούς. Πίστευα πως κάποια στοιχεία. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σορδάτε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ στους ακροατές. Καλό σας βράδυ.